Λοιπόν, αυτά έγιναν και στο Γασιπ. Είπαμε αμέσως στο Skype μας. Μας περιμένει ο πρόεδρος του Σωματείου της Ομόνιας, ο Μάριος Αργυρίδης, τον οποίον θα έχουμε σε δευτερόλεπτα μαζί μας, έτσι ώστε να κάνουμε μία ανασκόπηση της πορείας της Ομόνιας. Κύριε Αργυρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Κυρία Αργυρίδη, η Ομόνια, πολλοί λένε και φίλοι της Ομόνιας το λένε αυτό, ότι η φετινή χρονιά είναι μια μεγάλη αποτυχία. Γιατί στην περσινή χρονιά η Ομόνια ήταν πρωταθλήτρια και στη φετινή χρονιά η Ομόνια δεν έχει καταφέρει να μπει μέσα στην εξάδα. Το αποδέχεστε αυτό το σχόλιο που κάνουν οι φίλοι της Ομόνιας? Νομίζω ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αποδεχόμαστε τις πραγματικότητες. Το ότι είμαστε η περσινή πρωταθλήτρια είναι ένα γεγονός. Το ότι δεν είμαστε στην εξάδα είναι ένα άλλο γεγονός, το οποίο κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, και αντιλαμβάνεστε, για να είμαστε σε αυτή τη θέση, κάποια πράγματα φαίνεται ότι δεν δούλεψαν όπως περιμέναμε να δουλέψουν. Ήθιστε να γίνονται αλλαγές όταν μια ομάδα δεν πάει καλά. Ήθιστε να γίνεται πάντα ένα ηλεκτροσόκ, τουλάχιστον αυτό γίνεται στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη. Νομίζω πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα στην Ομόνια την πολιτική του κυρίου Παπασταύρου, που είναι από την πρώτη στιγμή, που λέει ότι όλοι είναι σε συνεχή αξιολόγηση, όλοι αξιολογούνται συνεχώς. Το τόνισε νομίζω και στην τελευταία παρέμβαση που έκανε, και αναλόγως παίρνονται αποφάσεις. Σε καμία περίπτωση αυτό που μας έδειξε η σημερινή διοίκηση στην Ομόνια είναι ότι δεν παίρνονται αποφάσεις σε βραδμό ψυχής. Θα πάρουν όλα το χρόνο που πρέπει και θα πάρθουν αποφάσεις όταν πρέπει. Είναι η ίδια διοίκηση που οδήγησε την ομάδα στην πρώτη θέση στην προηγούμενη χρονιά, στην προπροηγούμενη χρονιά, και στο πρωτάθλημα στην περσινή σεζόν. Άρα δεν είναι ότι είμαστε κάποιοι άλλοι και τώρα θα διερωτούμαστε πώς θα αντιδράσει η ομάδα. Κάποια πράγματα δεν δούλεψαν, επαναλαμβάνω, όπως σχεδιάστηκαν να δουλέψουν. Πρέπει κάποια πράγματα να τα ξαναδούμε, ή κάποια πράγματα προσπαθήσαμε να τα αλλάξουμε τώρα τον Ιανουάριο, και να δούμε πώς προχωρούμε. Κύριε Αργυρίδη, ξέρετε ποια πράγματα δεν πήγαν καλά έτσι ώστε να τα διορθώσετε, ή ακόμη ψάχνετε τους λόγους που δεν ήταν τόσο καλή η μέχρι τώρα πορεία της Ομόνιας, διότι υπάρχει και ο θεσμός του κυπέλου? Κοιτάξτε, σίγουρα μέχρι τώρα αγωνιστήκαμε νομίζω 34 αγώνες, 12 στην Ευρώπη και 22 στο πρωτάθλημα. Και 2 στο κυπέλο. Συν τους αγώνες του κυπέλου. Άρα τα προβλήματα, τα θέματα που είχαμε στην προετοιμασία, που θυμάστε είχαμε κάποια θέματα με το COVID κλπ. Μετά ήρθαν οι αγώνες οι ευρωπαϊκοί, μετά ήρθαν μαζεμένοι τραυματισμοί σε συγκεκριμένες θέσεις, μάλλον να πω πολλοί τραυματισμοί στις ίδιες θέσεις, είτε στο κέντρο είτε στην άμυνα κλπ. Όλα αυτά μαζεμένα φαίνεται ότι δεν μας έδωσαν αυτά που θέλαμε. Δηλαδή, αν τα συγκρίνουμε όλα αυτά με την προηγούμενη χρονιά που πάλι παίξαμε τους ευρωπαϊκούς αγώνες, πάλι είχαμε θέματα COVID, φαίνεται ότι ανταποκριθήκαμε καλύτερα. Από την άλλη, κάποιες επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη του ATM Wen, δεν μας έφεραν αυτά τα που έπρεπε να μας φέρουν. Δηλαδή, έλειπε ο Ασάντε που πέρσι μας έβαλε, να δεν κάνω λάθος, 8 τέρματα. Ήρθε ο ATM Wen, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά που έπρεπε. Η απουσία φαίνεται του Κούσουλου
μας έχει στοιχήσει, γιατί ναι. Ήταν και η αγωνιστικότητα. Αυτά ήταν λίγο και το πολύ είναι γνωστά, κύριε Αργυρίδη. Είναι γνωστά και νομίζω ναι. ότι το κατανοεί και ο καθένας. Δεν είναι ανάγκη να είσαι οπαδός της Ομόνοιας για να αντιληφθείς πέντε πράγματα. Αυτό που περιμένει ο οπαδός της Ομόνοιας είναι. Το έχει πει ο συνάδελφος Παναγιώτης Θεοδωσίου. Εγώ θέλω να το θέσω ξεκάθαρα. Υπάρχει θέμα Μπέρκ. Κοιτάξτε, το ίδιο ο προπονητής αποδέχτηκε ότι έχει τις ευθύνες που του αναλογούν. Ναι. Ταυτόχρονα είπε ότι όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εσωτερικά. Δεν θα κάτσουμε τώρα να συζητήσουμε εμείς από εδώ και να καταλογίσουμε ευθύνες ή πόσον είναι σημαντικές αυτές οι ευθύνες που έχει ο προπονητής ή οι ποδοσφαιριστές ή ποιοι έχουν ευθύνες. Όλα αυτά θα αναλυθούν με ηρεμία και θα πάρθουν οι οποιασδήποτε αποφάσεις και θα ενημερωθεί ο κόσμος της Ομόνοιας αναλόγως. Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένη ημέρα για να συνεδριάσετε τέτοιο θέμα ή μιλάμε για τακτικές συνεδρίες? Όχι ακόμα. Άρα θα συζητήσετε και αυτό το θέμα, κύριε Αργυρίδη? Όλα τα θέματα θα πάντα συζητούνται στο δεύτερο σύγμα. Δεν έχει κάτι το οποίο αποφεύγουμε να το συζητήσουμε. Ναι. Αναλόγως στις πορείες. Σας προβληματίζει εν ώψη κυπέλου, διότι πλέον ο στόχος της Ομόνοιας είναι στο κύπελο, ότι η ψυχολογία ίσως δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση για τους ποδοσφαιριστές και να βρείτε ένα μηχανισμό, ένα τρόπο να ανέβει η ψυχολογία τους, διότι όπου να είναι έχουμε τα παιχνίδια του κυπέλου. Σίγουρα το κύπελλο είναι ο μόνος στόχος που μας έχει μείνει και πρέπει να βρούμε τον τρόπο, επιβάλλεται να βρούμε τον τρόπο, να δώσουμε αυτά τα κίνητρα που πρέπει στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή, σε όλους όσους είναι στο Ηλίας Πούλος, να δουλέψουν σκληρά και να ανταποκριθούν σε αυτόν τον στόχο του κυπέλλου. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, είναι μονόδρομος, όπως ήρθαμε τώρα, να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Κύριε Αργυρίδη, απευθυνόμενος τώρα στον κόσμο της Ομόνοιας, τι θα μπορούσατε να του πείτε? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε στον κόσμο μας είναι να απολογηθούμε για την πορεία της ομάδας, τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας, που δεν είναι βάσει των προσδοκιών και των δικών μας, αλλά και του απλού κόσμου της Ομόνοιας. Η Ομόνοια ήταν και θα είναι και θα παραμείνει να είναι ο κόσμος της Ομόνοιας. Η Ομόνοια έχει αποσύρει τον αριθμό 12 προς τιμή του κόσμου της Ομόνοιας. Ο κόσμος της Ομόνοιας έσωσε το σωματείο από οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τον κόσμο της Ομόνοιας. Το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε για τον κόσμο της Ομόνοιας είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση για τη στήριξη του. Μαζεύτηκαν στο παιχνίδι της Παρασκευής πέραν του 12.000, αν δεν κάνω λάθος, και τους απογοητεύσαμε. Έχετε οποιαδήποτε ενημέρωση από τη Γενική Εισαγγελία για το πόρισμα Παπασταύρου? Σας ενημέρωσε κάποιος, σας μίλησε κάποιος ως διοίκηση? Όχι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αλλά πρέπει, αυτά τα πράγματα συνήθως παίρνουν κάποιο χρόνο, γιατί φανταζεστε είναι ένας τεράστιος φάκελος, πρέπει να δοθεί ο χρόνος που χρειάζεται στη Γενική Εισαγγελία να το αναλύσει, να το διαβάσει, και αναμένουμε ότι θα ανταποκριθούν όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι στην Γενική Εισαγγελία. Θα περιμένουμε. Σε ό,τι πρέπει για να καθαρίσει αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Σταύρος του Αυγίας, του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Κύριε Αργυρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια στην Ομόνοια. Αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Σε αυτές τις στιγμές, και θέλω να, επειδή βλέπω διάφορα στο social media κλπ, αυτή τη στιγμή το μόνο που χρειάζεται είναι Ομόνοια στην Ομόνοια, να δούμε όλοι μπροστά, να συμπαρασταθούμε στην ομάδα, εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει, οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, να κάνουν αυτά που πρέπει, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου και να τους χαρίσουμε με την κατάκτηση του κυπέλλου τις χαρές που πρέπει να κλείσουμε αυτή τη χρονιά με μια επιτυχία. Να είναι σίγουροι ότι αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτό θα προσπαθήσουμε
αλλά και από την πλευρά τη δική του να δείξουν ακόμα περισσότερη κατανόηση και επαναλαμβάνω, Ομόνοια στην Ομόνοια. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυρίδη.